Κυρία Κανέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγόνη. Σας παρακαλούσα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, το βουλεύτρια μου πέφτει κακό ήχο. Ήμουν σίγουρος, το πιστεύετε ότι χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, ήμουν σίγουρος, αυτό το λέγατε. Όχι, να καταλήξετε μάλλον στο βουλευτή, ναι. Είναι πολύ πιο απλό. Άλλωστε είναι και τίτλος ταινίας. Δεν παραπέμπει στο Σοφερίνα και λοιπά όμως το βουλευτήνα. Θέλω είναι να πω... Είναι τίτλος ταινίας, είναι πιο έβυχο. Είναι πιο έβυχο. Μάλιστα. Πιστέψτε με, ειλικρινά. Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Κανέλη, βλέπουμε ότι τώρα και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης που λέει, παρουσιάζει αυτόν ως τον μόνο που κρίνεται για την, ως κυβερνήτης που λέει και ο ίδιος, και ότι όλοι οι υπόλοιποι διαγωνίζονται στην αντιπολίτευση, που αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικό είναι το πολιτικό περιβάλλον για το ΚΚΕ. Στις προηγούμενες εκλογές είχατε κατεβεί λέγοντας ότι η μόνη πραγματική αντιπολίτευση θα είναι το ΚΚΕ. Τώρα υπάρχουν και άλλοι που διαγωνίζονται για να είναι πραγματική, αξιωματική και ισχυρή αντιπολίτευση. Όχι, κύριε Μελιγκόνη. Δεν είναι έτσι. Καταρχήν να πάμε να πατήσουμε λίγο στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια απλή προεκλογική περίοδος. Είναι μια απλή προεκλογική περίοδος, καινούργια, κολλητή όμως, ακριβώς κολλητή, με συντμημένη την προθεσμία, μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο που κατέληξε και σε ένα αποτέλεσμα στην κάλπη. Ένα αποτέλεσμα που έγινε με την απλή αναλογική, την ελαφρώς πειραγμένη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του 3%, η οποία αποδείχθηκε, όπως είναι και από δηλώσεις Σιριζέων συναδέλφων βουλευτών, ένα στρατηγικό λάθος. Λοιπόν, ξεμπερδέψαμε με την απλή αναλογική. Έτσι, με μια κουβέντα, την πετάξαμε το παράθυρο. Στρατηγικό λάθος ήταν, επειδή δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 35. Αν έπαιρνε 35. Στρατηγικό λάθος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μόνος που δήλωνε ανοιχτός να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους. Πάμε τώρα λοιπόν. Σας το ρωτώ λοιπόν, αυτό, γιατί δεν έχετε και εσείς ως ΚΚΕ, πολλό δε μάλλον που η απλή αναλογική είναι καταστατική σας θέση, αναντάμ παπαντάμ. Δεν έχετε ευθύνη για το γεγονός ότι κάει και αυτή η ιστορία. Καμία. Γιατί? Δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία μετεκλογική με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής όταν είσαι εκ διαμέτρου αντίθετος πολιτικά, ιδεολογικά, στρατηγικά, θεσμικά, σε όλα τα επίπεδα. Άρα σε εμάς, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δεν πρόκειται να αλλάξει η θέση μας. Και δεν μπορεί να πιστέψει και κάποιος ότι θα διεκδικήσει την αντιπολίτευση όντας θεμελιωδώς συμπολίτευση. Εδώ διαγωνίζονται ποιος θα πάρει ένα υπουργιάκι συμπολίτευσης που θα τον έχουν βαφτίσει αντιπολίτευση. Αυτό είναι όλο. Θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ρόλο της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ θέλει να τρέψει αυτό το σύστημα. Είναι, όταν λέμε η πραγματική αντιπολίτευση, πατάμε στα δεδομένα. Δηλαδή, όταν έχεις μπροστά σου ταμείο ανάκαμψης, και όλοι διεκδικούν με ποιο τρόπο το δικό τους καλύτερο θα πάρουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να υλοποιήσουν την πολιτική τους, κρύβουν από τον κόσμο από κάτω, και δεν το κάνει το ΚΚΕ βεβαίως αυτό, ότι έχει 350 προαπαιτούμενα. Τα οποία 350 προαπαιτούμενα είναι και 450 αντιλαϊκά. Κρύβουν ότι δεν μπορούν να πάρουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουν αυτά που λένε, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένους στόχους. Την πράσινη ανάπτυξη, τούτο, κίνο, τάλλο. Δεν μπορεί να τα πάρεις να τα κάνεις εσύ αυτά που θέλεις. Πάντως, κυρία Κανέλη, πράσινη ανάπτυξη μπορείς να κάνεις και με ενεργειακές κοινότητες. Μπορείς να κάνεις και επιδοτώντας τρεις ολιγάρχες να φτιάξουν καινούργια εργοστάσια. Δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, να δείτε. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία εμείς είμαστε αντιμέτωποι με το κεφάλαιο. Ζούμε σε μια χώρα λοιπόν που όλοι το παίζουν ξαφνικά φιλάνθρωποι και όχι λαϊκοί, ούτε στηρίζουν τη λαϊκή δύναμη. Το παίζουν φιλολαϊκοί όλοι. Και θέλουν να πάρουν φιλολαϊκά μέτρα. Και παίζουν την ίδια ώρα, ειδικά οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνάδελφοί μου, παίζουν τις μετανοούσες Μαγδαληνές της μη ατζέντα του προεκλογικού διαλόγου της ουσίας. Λες και σου τέκει κανένας. Ας τα βάζαν τα θέματα. Εμείς τα είχαμε βάλει και πριν από τις εκλογές. Είχαμε βάλει πολύ συγκεκριμένα θέματα, τα οποία τώρα τα συζητάμε, τα είχαμε δίθεν σοβαρά και με τους αρίστους που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω τους αρίστους γιατί το είπανε μόνοι τους. Δεν το λέω εγώ. Εγώ ξέρω ότι εμείς μαχόμεθα την αριστεία την κατά Μητσοτάκη. Υποτίθεται ότι το κάνανε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τώρα οι ΣΥΡΙΖΕΙ βγαίνουν και λένε ότι οι άριστοι θα βγουν μπροστά να βάλουν τα σοβαρά θέματα. Για να πάρουμε ένα σοβαρό θέμα. Ατύχημα στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη. Ναι. Σωστά. Το πρώτο είναι. Εμείς βγάλαμε ανακοινώσεις και προειδοποίησαμε. Δεν μου λέτε, όταν εμείς φωνάζαμε και οριόμασταν στη Βουλή για να μιλήσουμε για τα σοβαρά θέματα, ότι από τις 14 σελίδες της Συλλογικής Σύμβασης οι μισές είναι για την υγιεινή και την ασφάλεια. Και εμείς λέγαμε αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό με νόμο.
για να το ακολουθούν οι εργοδότες. Και όχι να φεθούν σε αυτό το κομμάτι εντελώς ελεύθεροι και να χρησιμοποιούν τη συλλογική σύμβαση μόνο για τα μισθολογικά. Μας γράφουν σε παλιά στο παπούτσια. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση και σε αυτούς που το λένε ότι κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί δεν κάνουν αντιπολίτευση. Το βουλώνουν όποτε πρέπει. Όταν δεν ψηφίσουν κατά 30 ή 50 ή 40% αυτά που έλεγε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι προηγούμενοι, προφανώς και οι επόμενοι, έρχονται και λένε σου κάνουν αντιπολίτευση. Πού είναι η αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα? Για πείτε μου, θέλετε να πάμε σε αυτό που λέτε σήμερα? Από το πρωί σας έχω ακούσει τώρα και άκουγα και τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο ομιλητή. Ναι. Από άλλα κόμματα, συναδέλφους βουλευτές, που ξαφνικά τους πήρε ο πόνος όλους να μιλάνε για τους αυτοαπασχολούμενους που θα μείνουν από 1η Ιουνίου χωρίς ασφάλεια και χωρίς. Δεν μου λέτε. Όταν έβγαινε το κουκουέ και οριότανε, γιατί σιωπούσε και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εμείς προτείναμε ότι οι ατομικές εισφορές, οι ατομικές εισφορές οι οποίες διωγγώθηκαν πάνω στην πανδημία έπρεπε να καλυφθούν όλες χωρίς καμία επίπτωση για τους εργαζόμενους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πού ήταν τα πουλάκια μου τότε? Ψιλόφτουμπε εκεί. Και δεν λέγαμε μόνο αυτό. Λέμε κατά παγία θέση πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τα ασφάλιστρα για την υγεία έπρεπε η υγεία να είναι εντελώς δωρεάν. Να μην επιβαρύνεται ο κόσμος. Τελείωσε. Και να καλύπτονται οι εισφορές για την υγεία από το κράτος. Και να υπάρχει δωρεάν υγεία για όλους. Τώρα, τι τους πήρε ο πόνος? Δεν το ξέρανε ότι με βάση τα μνημόνια 1, τα μνημόνια 2, το μνημόνιο 3, το Ταμείο Ανάκαμψης, την εποπτεία την υψηλή που δεν είναι πολύ φανερή, αλλά είναι πραγματική, η οποία θα γίνει χειρότερη ή θα γίνει πιο ελαφριά για να ξεγελαστεί το πόπολο? Εμείς ερχόμαστε και σας λέμε ότι αυτά που έρχονται, αυτές οι ευαισθησίες οι τωρινές, είναι προάγγελοι γιατί θα βρεθούν μπροστά σε ανάγκες που αναγκαστικά θα συμφωνήσουν, αναγκαστικά θα τα ψηφίσουν. Και να καταλάβω και κάτι άλλο, γιατί με θυμώνει πάρα πολύ να το ακούω τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη και των ψηφοφόρων και κυρίως ημών των κομμουνιστών. Δεν συζητήσαμε, λέει, σοβαρά θέματα στον προεκλογικό αγώνα. Τώρα ήθελα να το συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 32, είχε επιλέξει αυτή την ατζέντα που επέλεξε προεκλογικά και μόλις πήρε το 20, θέλει να σοβαρέψει την ατζέντα. Και στα σοβαρά έρχεστε και μου λέτε εσείς ότι εμείς φταίμε που δεν συνεργαστήκαμε μαζί τους. Μα αν είχαμε συνεργαστεί, θα έπρεπε να κλαίμε τώρα κι εμείς. Όχι, δεν σας είπα που δεν συνεργαστήκαμε μαζί τους. Τι εννοείται δεν συζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιμέτωπος, ευλόγως θα πω εγώ, έχετε κάνει δημοσιογραφία πολύ περισσότερα χρόνια από μένα. Πρώτα απ' όλα. Λυπάται πολύ που απέτυχε να επιβάλλει την ατζέντα που ήθελε. Κυρία Κανέλη, μισό λεπτό να ρωτήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ευλόγως θα πω εγώ, πρώτα απ' όλα ήταν αντιμέτωπος με την ερώτηση πώς θα κυβερνήσετε, γιατί εξαρτούσε το αφήγημά του, που είναι τώρα και της μόδας να το λέμε, από άλλα 4 κόμματα που εσείς του λέγατε όχι, ξέχασέ το όλοι. Οπότε πρώτα ρωτάς αυτό και μετά ρωτάς ποιες είναι οι θέσεις σου για τη φορολογία. Η κυβέρνηση σοβαρά ήθελε. Σοβαρά, θα είμαστε εμείς υπόλογοι για το αφήγημα το φαντασιωσικό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχε ένα φαντασιωσικό αφήγημα. Φαντασιωσικό είναι το να δούμε αν βγαίνουν τα νούμερα, πολιτικά ποιοι μπορούν να έρθουν κοντά κλπ. Δεν μπορεί να είναι υποθετικό, γιατί εσείς είπατε ευλόγος. Για εσάς είναι ευλόγος. Για μένα είναι παραλόγος εντελώς. Να βγαίνεις και να λες. Είναι παραλόγος να είναι το πρώτο ερώτημα το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν θες να την κυβερνήσεις τη χώρα, επειδή δεν μπορείς μόνος σου και επειδή ξέρεις ότι δεν φτάνουν τα κουκιά σου, να φωνάζεις όλους τους υπόλοιπους και να λέτε ελάτε όλοι μαζί να κυβερνήσουμε όπως σας λέω εγώ. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι μια επιστημονική φαντασία κυβέρνησης η οποία έχει ξαναυλοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βρήκε τότε πρόθυμο του Σανέλ και το έκανε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνηθισμένο σε τέτοιου τύπου συνεργασίες. Το έκανε και άδειξε 4,5 χρόνια με του Σανέλ. Και μετά τώρα κάνει το πληγωμένο παιδάκι επειδή δεν του στάθηκαν οι υπόλοιποι στα του Σανέλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τώρα που έρχεται λοιπόν η ενισχυμένη αναλογική, αρχίσαμε να μιλάμε πώς θα κοπεί η αυτοδυναμία. Κοιτάξτε να δείτε. Τα κόμματα όλα πλην κουκουέ είναι εντός της νόρμας της εξυπηρέτησης των κεφαλαιοχικών συμφερόντων. Στο ζήτημα, για παράδειγμα, της ασφάλισης πριν, οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στο μεγάλο κεφάλαιο για τις ασφαλιστικές τους εισφορές ξεπερνάνε τα 2 δις. Εδώ καθόμαστε και συζητάμε
αν θα εφαρμοστούν ή δεν θα εφαρμοστούν οι προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάπτυξης. Εγώ έρχομαι και σας λέω. Πάντως και οι επιστρεπτές προκαταβολές που δεν ήταν στο μεγάλο κεφάλαιο, ήταν και στον μπακάλικο της γειτονιάς, ήταν 15 δις, κυρία Κανέλη. Δεν δόθηκαν μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο λεφτά. Οι νόμοι με συνεργαζόμενους ή μη συνεργαζόμενους, με πρόθυμους να συνεργαστούν, με αυτούς που αρνήθηκαν 100 προτάσεις νομοθετικές. 100 προτάσεις νομοθετικές. Δεν βρήκαμε στήριξη από πουθενά. Εντός του κοινοβουλίου. Όταν ήταν απλό και εύκολο, για να μην λένε σήμερα ψιλοαντιγραφές της γραμμής του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί εμείς είχαμε άνοδο και είχαν πτώσει. Πάντως, ξέρετε πολύ καλά αρνήθηκαν... ότι αυτό δεν μπορείτε ούτε να τους το πιστώσετε, ούτε να τους το καταλογίσετε, ούτε τίποτα, διότι δεν κρίθηκε το αν θα στήριζαν τις προτάσεις σας ή όχι, γιατί η κυβέρνηση ποτέ δεν συνένεσε στο να μπουν στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι ότι πήγαν προς ψήφιση για το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι. Και βγήκαν στα κάγκελα γι' αυτό. Εσείς μου λέτε ότι δεν μπορώ να καταλογίσω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταλογίζει σε εμάς το κουκουέ γιατί δεν ήρθατε μαζί μας. Τη διαδικασία σας λέω, κυρία Κανέλη. Τη διαδικασία σας λέω. Δεν καταψήφισε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης προτάσεις του κουκουέ. Στον πολιτικό του, κύριε Μαλιγκόνη, στον πολιτικό του και ιδεολογικό του αντίπαλο, ο καθένας μπορεί να καταλογίζει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Και κρίνεται αυτή τη στιγμή. Η ψήφος στο κουκουέ δεν είναι εύκολη ψήφος. Γιατί η ψήφος δεν ταΐζεται. Δεν ταΐζεται με υποσχέσεις και ψέματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια κάλπη που όλοι τη λένε άδεια, mm-hmm. γιατί δεν γέμισε κατά τα γούστα τους. Εμείς λέμε ότι άδεια ή γεμάτη η κάλπη, με 40 ή με 35 τα κόμματα αυτά που μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, με τους απίθανους συνδυασμούς χωρίς την απλή αναλογική, mm-hmm. Λάος, ΣΥΡΙΖΑ, Δημάρ, Ποτάμι, ΑΝΕΛ, όλοι μαζί, τουρλουμπούκι. Έχετε δοκιμάσει όλη την πασχέντζα την πολιτική. Μάλιστα. Έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα. Η πολιτική έμεινε μία και ίδια. Βαθιά αντιλαϊκή. Η ψήφος στο ΚΚΕ λοιπόν είναι μία ψήφος λαϊκή για έναν έλεγχο ουσιαστικό κοινωνικό. Πραγματικό από τα κάτω, από την εργατική τάξη. Ναι. Και του πλούτου που παράγεται και του τρόπου που διανέμεται. Σε αυτό το κράτος 150 εισηγμένες παρήγαγαν παραπάνω από το μισό του ΑΕΠ. Αυτό για να το αντιμετωπίσεις θέλεις και το κεφάλαιο απέναντί σου. Όταν το κεφάλαιο λοιπόν εκπροσωπείται ή υποεκπροσωπείται ή συνεκπροσωπείται από το σύνολο των υπολείπων κομμάτων, η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι απλώς δημιουργική, δεν είναι απλώς επαναστατική, είναι ταυτόχρονα και ένας δρόμος για την εξουσία τη λαϊκή. Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται, εννοείται. Καλό βράδυ, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά επίσης.